One more note, one more breath, one more go is all I get this time around. One more night to sing a song, see the light, dance along an empty floor I've come to know quite well. Καλημερούδια! Τι κάνετε, πώς είσαστε, ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Λίγο περίεργα το ξεκίνησα το vlog σήμερα. Είχα στο μυαλό μου ότι θα φτάσω νωρίτερα στο event, να σας μιλήσω λίγο μέσα στο αυτοκίνητο, μετά να πάω στο event, αλλά δεν έβρισκα να παρκάρω και άργησα. Οπότε βιάστηκα να φύγω να πάω και λέω θα χαιρετήσω μετά. Λοιπόν, είχαμε ένα event σε La Roche-Posay, όπου υπήρχαν δερματολόγοι και κοιτάξαν όλο μας το σώμα σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο μελάνωμα ή οτιδήποτε, οπότε κάναμε έλεγχο με λίγα λόγια. Κάτι το οποίο ήθελα εδώ και πάρα πολύ καιρό να κάνω και το άφηνα. Δεν θα σας πω ψέματα, ανοχώθηκα πάρα πολύ στο να έρθω να το κάνω, αλλά ήρθα και όλα καλά και μου έφυγε και ένα άγχος γιατί το είχα στο μυαλό μου και κατά καιρούς. Πήγαινα στην δερματολόγο μου και της έλεγα: μπορείτε να δείτε και αυτή την ελίτσα, μπορείτε να δείτε και αυτή την ελίτσα. Γιατί υπήρχαν κάποιες ελιές οι οποίες τελικά δεν ήταν ελιές και με προβληματίζανε, αλλά όλα καλά. Τώρα τα είδαμε όλα. Με είδανε και στην πλάτη και στο στήθος, στη κοιλιά, στα πόδια, παντού. Αυτά. Πάμε τώρα στο σπίτι να σας δείξω και τα ρουχαλάκια του Αλέξανδρου, τα οποία ήρθαν και μου ζητήσατε πάρα πολύ να σας κάνω haul με το που έρθουν για να πάρετε ιδέες. Οπότε έχουν έρθει και τα υπόλοιπα σετάκια. Και θα σας τα δείξω. Μέσα στην τσάντα σου. Έχω επιστρέψει στο σπίτι σε έναν Αλέξανδρο ο οποίος έχει έναν βήχα, τι να σας πω. Εκεί, μέσα στην τσάντα του Μίκη. Ξεκίνησε από τον παιδικό κλασικά ένα αθώο μπουκωματάκι το οποίο το έχει γυρίσει. Εκεί, ναι. Του το έχει γυρίσει έναν βήχα πίστευτο. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω γιατί βήχα μιλάμε. Ασταμάτητο και τα ξημερώματα ξύπνησε και κάναμε 2 ώρες να κοιμηθούμε μέχρι να συνέλθει λίγο από το βήχα. Εκεί, αγάπη μου, ναι. Αλλά τώρα, ενώ το πρωί που έφυγα ήταν πιο ok, τώρα είναι χάλια κατάσταση. Και ξαναμίλησα με την παιδίατρο, ενώ τον πήγα χθες. Και μου έδωσε ένα έτσι φυτικό σιροπάκι, μπας και τον βοηθήσει. Και το παρήγγειλα παιδιά από τη Walt και μου το έφερα. Ναι, αγάπη μου, αυτό. Τα μπλε, τα δικά σου. Και μου το φέρανε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Πολύ γρήγορα δηλαδή. Μέσα σε 1/4 είχε έρθει. Εγώ έχω μαύρα, ναι, και εσύ έχεις μπλε. Λοιπόν, επειδή η κατάσταση δεν είναι και πάρα πολύ καλή και επειδή θέλω λίγο να βάλω και τάξη και αυτές τις μέρες επειδή τα κρατάω τα πράγματα εδώ δεν έχω καταφέρει να τα βάλω στις θέσεις τους, θα συνεχίσω αυτό το vlog λίγες μέρες αργότερα να έχει συνέλθει λίγο ο Αλέξανδρος. Και όμως πριν κλείσω θα σας δείξω λίγο τα ρούχα που του πήρα, γιατί μου είπατε πάρα πολύ ότι θέλετε να σας κάνω να σας δείξω τι έχω βρει από τα Ζάρα για σετάκι για το καλοκαίρι. Και πάμε να σας τα δείξω, θα σας κάνω και κοντά τα καρτελάκια για να βλέπετε λίγο τους κωδικούς, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να θυμηθώ να σας τα γράψω. Λοιπόν, πήραμε ένα σετ Donald Duck, κοιτάξτε τι όμορφη πλάτη του, πάρα πολύ όμορφη. Λοιπόν, σας φέρνω κοντά και θα σας δείξω, ο κωδικός είναι αυτός εδώ να ξέρετε. Ό,τι σας ενδιαφέρει πατήστε stop να το βλέπετε, να το σημειώνετε για να το βρείτε, να το παραγγείλετε. Και το σορτσάκι από το σετ, κοιτάξτε τι όμορφο που είναι, αυτό εδώ. Και έχει και πίσω και τσεπάκι και εντάξει, είναι εξαιρετικά, πάρα πολύ όμορφο, μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε άλλο ένα σετάκι εδώ πέρα, το οποίο είναι όλο μπρος πίσω. Δείτε εδώ χαμός και έχει εννοείται και το σορτσάκι του είναι ίδιο. Και εγώ του παίρνω όλα τα σορτσάκια έτσι με σχοινάκι εδώ πέρα για να στενεύει λίγο στη μέση, γιατί έχει πάρα πολύ στενή μέση ο Αλέξανδρος. Ενώ έχει μακριά πόδια, η μέση του είναι τίποτα. Και αυτό εδώ σας φέρνω κοντά να του ρίξετε μια ματιά. Φαίνονται και οι τιμές, όμως δεν είναι σε όλα οι τιμές οι ίδιες. Π.χ. αυτό με τον Donald, εγώ το είχα πάρει πιο οικονομικά. Αυτή είναι η ίδια η τιμή. Ίσως το είχα πετύχει με κάποια έκπτωση, ίσως έχει κάποια έκπτωση ηλεκτρονικά. Δεν ξέρω αν αλλάζει. Δεν ξέρω, αγάπη μου. Πήραμε αυτό εδώ πέρα το σέτο που έχει ζωάκι της θάλασσας. Κοιτάξτε. Ψαράκια, υπόκαμπους. Έχει φάλαινα. Και έχει, μπράβο αγάπη μου, πάρα πολύ ωραία, σου πηγαίνουνε. Και έχει και ένα σορτσάκι σορτή, έτσι να βγάλουμε το καλοκαίρι. Του έχω πάρει μαζί με αυτό που σας έδειξε στο προηγούμενο βίντεο, εδώ έτσι, 7 σετάκια. Κράτησε τα. Πού πάμε. 7 σετάκια. Πού πάμε. Και πού θα να θα πάμε τώρα, έτσι άρρωστος. Θα τα πλύνουμε απλά, θα τα πάρουμε να τα πλύνουμε αγάπη μου.
Του έχω πάρει 7 σετάκια, μου φέρανε και ένα δώρο. Και θα είμαι πολύ προσεκτική φέτος το καλοκαίρι, γιατί κάθε φορά κάνω το εξής. Παίρνω και τελικά βολευόμαστε με 5 πράγματα και δεν τα φοράμε όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε Βασιλιά του Λιονταριών. Κοιτάξτε τι ωραία. Με σορτή σορτσάκι. Και αυτό είναι πολύ όμορφο. Και ορίστε, και αυτό είναι εδώ ο κωδικός. Εδώ. Να το. Και κάτι που πήρα που δεν είναι σετ είναι αυτή εδώ πέρα η μπλούζα του Μίκη με την παρέα του. Disney. Α, για τα 100 χρόνια της Disney είναι. Κοιτάξτε τι ωραία. Πάρα πολύ όμορφη. Και πήρα να το συνδυάσω. Εννοείται παίρνω να το συνδυάσω. Αν δεν είναι σετ, θα πάρω κάτι να το συνδυάσω. Αλλιώς δεν το παίρνω μόνο του. Γιατί σίγουρα μετά θα το αύριο σκούρα όταν θα έρθει η μέρα να τα φορέσει. Α, δεν σας έδειξα τον κωδικό. Από το μπλουζάκι με το Μίκη και την παρέα του εδώ. Να το ο κωδικός. Και το σορτσάκι αυτό, το οποίο το είχα πάρει και πέρσι, την ίδια σειρά, πάρα πολύ ωραία παιδιά, 6 ευρώ το σορτσάκι αυτό, τώρα τίποτα. Να ο κωδικός, απλά να ξέρετε δεν παίρνουν στα γνωτήρια αυτά εδώ, γιατί πέρσι αυτή η σειρά που είχα πάρει σε 3 χρώματα νομίζω, είχαν γίνει όλα στο γνωτήριο, το γράφει πάνω ότι δεν παίρνουν στο γνωτήριο οι άνθρωποι, απλά εγώ δεν άκουσα και τα έβαλα και είχαν αρχίσει να μην είναι και στα καλύτερα τους. Λοιπόν, και ένα navy blue, απλό σορτσάκι και αυτό 6 ευρώ, τίποτα. Πραγματικά τίποτα. Που πήρα να το συνδυάσω με αυτό εδώ πέρα το καλοκαιρινό, πολύ ωραίο καλοκαιρινό μπλουζάκι. Πιο καλοκαίρι δεν γίνεται. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι, με φοίνικες, ξαπλώστρες. Πολύ όμορφο αυτό, είχε 6 ευρώ και αυτό. Να το, ο κωδικός του. Αυτά, σας αφήνω να αρχίσω λίγο να μαζεύω και να ασχοληθώ λίγο εδώ με την κατάσταση, γιατί είναι, δεν είναι. Υπάρχει έτσι μια παραπάνω γκρίνια από ό,τι υπάρχει συνήθως. Η καλύτερη μου όταν μπαίνω νωρίς το πρωί στο αυτοκίνητο είναι ότι ακούω Athens DJ και την εκπομπή του Μιχάλη Τσαουσόπουλου. Καλημέρα, βγήκε ακόμα μια φορά. Μόλις έφτασα έξω από το ιατρείο της κυρίας Τζούμα στα Πετράλωνα αυτή τη φορά. Έχω να κάνω, θα σας δείξω και φωτογραφίες σε αυτό το βίντεο, επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ τι γίνεται με αυτό το τατουάζ. Πάει πάρα πολύ καλά, παιδιά, για τριπλό χτυπημένο τατουάζ, δηλαδή για τατουάζ που έχει 3 στρώσεις μελάνη. Έχει σχεδόν φύγει, θα σας δείξω το πριν και το μετά. Και θα σας όταν δείτε το πριν, θα σας τα δείξω εδώ, θα σας βάλω το πριν και το μετά. Βλέποντας το πριν, κοιτάξτε πόσο πολύ μελάνη έχω πάνω. Γιατί προσπαθούσε αυτός να διορθώσει τα λάθη του και προσπαθούσε με λευκό και με μαύρο μελάνι να μου διορθώσει τις βλακίες που είχε κάνει. Τέλος πάντων, οπότε βλέπετε ότι πάει πάρα πολύ καλά η ιστορία με το τατουάζ. Πάω να πάρω κάτι να φάω, γιατί δεν πρόλαβα να φάω τίποτα και πεθαίνω από την πείνα αυτή τη στιγμή. Και τα λέμε μέσα από την κυρία Τζούμα. Stuck in this pattern where every little thing matters too much. I can see the stains of all the careless words. I say them 'cause they hurt. Στο γνωστό σημείο εδώ έχω παρκάρει κοντά στην οδοντίατρο. Ωραία και καλά. Να πάω να βάλω τη θηκούλα. Έχω αγχωθεί λίγο, γιατί μια φίλη μου είπε ότι μέχρι λίγο να το συνηθίσει το σημείο εκεί δεν πέρασε και πάρα πολύ καλά και έχω έτσι λίγο ψηλό αγχωθεί. Λοιπόν, όλα καλά θα πάνε. Θετικές σκέψεις. Και εντωμεταξύ ο καιρός ξαφνικά, ενώ στα Πετράλωνα ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί σήμερα πήγα στα Πετράλωνα, στο ιατρείο της κυρίας Τζούμα, με ήλιο, ζέστη κλπ. Εδώ τώρα έχει συννεφιά απίστευτη, μαύρα σύννεφα και έχει και ελαφρύ αέρα. Δηλαδή δεν είναι όπως ήταν στα Πετράλωνα, καμία επαφή. Αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί τα σύννεφα είναι πίσα. Πραγματικά μαύρα. Λοιπόν, αφού τελειώσω από τον οδοντίατρο, να είμαι καλά, πρώτο Θεός, να μην υποφέρω, να μην δεν ξέρω, θα πάμε κάπου που θέλω εδώ και πάρα πολύ καιρό να πάω, πάρα πολύ καιρό. Βασικά θέλω να πάω τον Αλέξανδρο περισσότερο και θα σας πάρω μαζί για να σας δείξω έτσι και τη διαδρομή, γιατί πρέπει να είναι ωραία και εκεί το μοναστήρι πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα πάμε στο μοναστήρι του Αγίου Κυπριανού που είναι στη Χασιά. Δεν έχω πάει ποτέ, δεν ξέρω, αλλά μου έχουν πει όλοι ότι είναι υπέροχα. Πάμε εκεί να μας διαβάσουν καμιά ευχή. Μπας και αλλάξει λίγο το πράγμα. Φτάσαμε, καλά, είναι τέλεια, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι μέσα στο δάσος πραγματικά, εδώ πέρα πάνω στο βουνό. Εδώ είναι και η εκκλησία, θα μπούμε τώρα μέσα.
Λογικά από εκεί πέρα θα έχει και θέα. Μετά θα πάω πιο εκεί να δω. Πάμε πρώτα να προσκυνήσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Να σου βάλεις το κεφαλάκι στο χεράκι. Είμαι σίγουρη πως θα έχετε καταλάβει ότι είμαστε στην επόμενη μέρα. Έκλεισε έτσι απότομα το βίντεο γιατί παιδιά η εμπειρία μου με τη θήκη δεν ήταν καθόλου καλή. Για 4 ώρες από την ώρα που έβαλα τη θήκη, για τις επόμενες 4 ώρες, πόναγα πάρα πολύ. Όταν σας λέω πάρα πολύ, όλους τους πήρα τηλέφωνο, μου λέγανε ότι μια θήκη έβαλες, καλά και σε πονάει η θήκη, καλά πως κάνεις έτσι, κάτι τέτοια. Ευτυχώς που υπάρχει και μία μου φίλη που έχει και αυτή έτσι ευαισθησία φουλ στα ούλα της και μου περιέγραφε ακριβώς τα πράγματα που πέρναγα κι εγώ. Ό,τι ένιωθε εκείνη όταν έβαλε τη θήκη της, έτσι ένιωθα κι εγώ χθες. Μιλάμε για τρελό πόνο. Βέβαια έχω πέρασει και ξηροφατνίο. Εκεί μιλάμε για πόνο. Αυτό ήταν πιο υποφερτό και πάλι πονούσα, με πιέσε τα αυτή μου. Πώς πήγα στον Άγιο Κυπριανό ακόμα απορώ, δεν ξέρω πώς τα κατάφερα, δεν ήμουν κι εγώ στα καλά μου η αλήθεια είναι και δεν το χάρηκα όσο θα ήθελα. Μετά γυρνώντας σταματήσαμε στη φαρμακείο της κουμπάρας μου που δουλεύει η Νονά του Αλέξανδρου με το που με είδε μου λέγε τι έγινε, τι έχει γίνει, φανταστείτε πως ήμουνα. Πάρα πολύ χάλια, πολύ δύσκολα. Μετά από 4 ώρες όμως, με το που έκλεισα 4 ώρες, ο πόνος εξαφανίστηκε διαμαγείας, δεν με έχει ξανανοχλήσει καθόλου από εκείνη την ώρα. Ο προβληματισμός μου όμως τώρα είναι ο εξής. Και θέλω να μου πείτε τις εμπειρίες σας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πείτε μας και για τον πόνο εννοείται, άμα κάποια κοπέλα έτσι ενδιαφέρεται να το δει. Ο επόμενος μου προβληματισμός είναι ότι κλείνω το στόμα και ακουμπάει πάνω. Μου έκανε πάρα πολλά τεστ με το καρμπόν, δεν έβρισκε τίποτα και πουθενά να ακουμπάει. Και εγώ διαμαρτυρόμουν και λέγω όχι, μου λέγε κράτησε το, να το συνηθίσεις είναι ένα ξένο σώμα αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτό θέλω να μου πείτε, αν εσείς το νιώθατε αυτό και αν μετά όντως εξαφανίστηκε. Γιατί είμαι σε αυτή την κατάσταση τώρα, έχουν περάσει 24 ώρες και εξακολουθώ να νιώθω ότι βρίσκει πάνω και δεν μπορώ να μασίσω, δεν γίνεται σωστά η μάσιση. Και πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι. Εχθές ανέβασα μια ιστορία από τον Άγιο Κυπριανό και βομβαρδίστηκα με μηνύματα για το αν μπορείς να πας, για το αν υπάρχει παπάς εκεί που σου διαβάζει ευχή. Γενικότερα αυτή ήταν η πιο συχνή ερώτηση. Μπορείς να πας, το Google γράφει τις ώρες που είναι ανοιχτό. Και τώρα το αν υπάρχει συνέχεια και παπάς δεν το γνωρίζω. Εμείς βρήκαμε, Μασία διάβασε μια ευχούλα και φύγαμε. Τώρα όμως αν υπάρχει συνέχεια δεν ξέρω να σας το πω. Ίσως υπάρχει κάποιο τηλέφωνο που μπορείτε να πάρετε, να καλέσετε, να ρωτήσετε. Πάντως να πάτε, να το κάνετε και σε ένα εκδρομούλα ένα Σάββατο ή μια Κυριακή και μετά μπορείτε να κατεβείτε κάτω να φάτε σε κάποιο μαγαζί και αυτά. Ήταν πάρα πολύ ωραία, πραγματικά πάρα πολύ ωραία έτσι και χαλαρά, ήρεμα. Έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα εκεί το σημείο, μου άρεσε πάρα πολύ και μου έκανε εντύπωση που τόσα χρόνια δεν είχα πάει. Άκουγα για τον Άγιο Κυπριανό γενικότερα, αλλά ποτέ δεν είχα πάει. Και τώρα έγινε μια συζήτηση εχθές συγκεκριμένα και γι' αυτό πήρα την απόφαση εχθές να πάω. Παρόλο που πόναγα, σφάδαζα από τους πόνους, παρόλα αυτά πήγα, αλλά να το κάνετε παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Θα σας αφήσω, θα σας χαιρετήσω γιατί είναι Παρασκευή απόγευμα και αύριο μποτίχετε πρέπει να έχει ανέβει αυτό το βίντεο και εγώ δεν έχω φτιάξει τίποτα. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και τα λέμε το επόμενο Σάββατο. Φιλάκια, bye!